φαίνεται να ανοίγει από σήμερα και έχει να κάνει με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στο κέρδος των φαρμακοποιών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσιάδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για το νέο αυτό, για την νέα μείωση που έκανε χθες ο Υπουργός. 15,7%. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Είναι όπως το είπατε, ξαφνικά το ποσοστό κέρδος μας από 23% κατεβαίνει στο 15,5%. Και για μία ακόμα φορά, όπως μέχρι τώρα έχουμε υποστεί δεκάδες μειώσεις του εισοδήματός μας, όπως και όλη η κοινωνία, δεν θα γκρινιάζαμε αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση της χώρας, αλλά αυτό το οποίο μας βγάζει... Τώρα η νέα μείωση σε τι ποσοστό θα είναι, δηλαδή πάτε από το 21 στο 19? Σε πρώτη φάση και χωρίς τα ακριβά εννοώ φάρμακα. Το νέο ποσοστό κέρδος θα είναι 15,7%. Μάλιστα. Δηλαδή μειωμένο από το αρχικό πόσο? Από το 23. Στην πρώτη φάση μιλάμε τώρα. Όχι, δεν είναι 23, δεν είναι σήμερα 23. Σήμερα είναι 23. Είναι 23 σήμερα χωρίς τα ακριβά φάρμακα. Τα ακριβά φάρμακα σήμερα δεν τα διαθέτουμε. Ναι, λέω, θα μπουν και τα ακριβά τώρα, γι' αυτό μειώνεται περισσότερο. Ναι, θα μπουν τα ακριβά φάρμακα, αλλά γίνεται και οριζόντια μείωση με το κλιμακωτό ποσοστό κέρδους και για τα μη ακριβά φάρμακα και για ένα φάρμακο 5 ευρώ, θέλω να πω. Σκέφτεστε κινητοποιήσεις, να προχωρήσετε κινητοποιήσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθεί όλη η κοινωνία είναι ότι χάνουμε μεν εμείς, κερδίζει όμως η βιομηχανία. Δεν κερδίζει το κράτος, δεν κερδίζει ο ΕΟΠΗ, δεν κερδίζει ο πολίτης. Εμείς δεν κερδίζουμε, γιατί? Όχι, γιατί δεν κερδίζεται, διότι ο ΕΟΠΗ και το κράτος δίνει, πληρώνει μέχρι ενός ποσού. Το υπερβάλλον ποσό το πληρώνει η βιομηχανία, γιατί αυτή προκαλεί με τους ιατρικούς επισκέπτες την υπερβάλλουσα ζήτηση και συνταγογράφηση. Αυτό το ποσό που λέγεται clawback και το οποίο πληρώνει η βιομηχανία, τώρα θα μειωθεί κατά 40 περίπου εκατομμύρια. Επομένως, το επωφελούνται, λέτε, οι βιομήχανοι του φαρμάκου. Η φαρμακοβιομήχανη ακριβώς. Θα γλιτώσουν 40 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι που μας βγάζει από τα ρούχα μας. Γιατί να πω για την πατρίδα, να πω για τον ΕΟΠΗ, να πω για την κοινωνία, χαλάλι. Δηλαδή τα φάρμακα εμείς θα τα παίρνουμε στην ίδια τιμή που τα παίρναμε, λέτε? Θα πληρώνετε ένα λεπτό, μισό λεπτό φτηνότερα. Ασήμαντη διαφορά, ότι θα αντιληφθείτε. Δεν την καταλαβαίνω. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωσιάδη, πείτε μας για τις κινητοποιήσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μειώσει το clawback των βιομηχάνων κατά 40 εκατομμύρια. Σαφές. Και αυτή είναι η κεντρική κατεύθυνση. Εσείς θα αντιδράσετε σε αυτό? Εμείς αντιδρούμε. Είμαστε σε σκέψεις διαρκείς. Το Σάββατο καλούμε όλους τους πρόεδρους των φαρμακευτικών συλλόγων από όλη τη χώρα στην Αθήνα για να καθορίσουμε τις διαδικασίες. Να περιμένετε ένα θερμό καλοκαίρι πάντως. Μάλιστα. Πάλι κλειστά φαρμακεία, πάλι μας απειλείτε κι εσείς. Μας απειλεί όλος με το ρεύμα. Μας απειλείτε εσείς με τα φάρμακα. Το νεράκι ακόμα ευτυχώς το έχουμε. Καταρχήν δεν σας απειλούμε. Κατά δεύτερον, πρέπει μας να προετοιμάζετε. Μας προειδοποιούν. Μας προετοιμάζετε για το τι θα ακολουθήσει. Ούτε σας προετοιμάζουμε, αλλά θέλω να αντιληφθείτε ότι ένα φαρμακείο που έχει 12% λειτουργικά έξοδα και θα δουλεύει με 15%, δηλαδή 3% κέρδος. Κύριε Θεοδωσιάδη, σας παρακαλώ να έρθετε να τα πούμε από κοντά, γιατί πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα οποία σας έχουμε δώσει φάρμακα. Κατανοητό, σε κανέναν δεν του αρέσει να του κόβουν το κέρδος. Δεν λέγεται απειλή αυτό πάντως, έτσι, κύριε Οικονόμου. Παρακαλώ, κύριε Θεοδωσιάδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, αυτά και τους φαρμακοποιούς καταλαβαίνετε και από εκεί. Πάει και το φάρμακο. Έτσι, γι' αυτό πάρτε κανένα φαρμακάκι τώρα που υπάρχει και είναι ανοιχτά ακόμα τα φαρμακεία, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τελευταία.